Προχθέ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Τούρκων αξιωματικών πληροφοριών και του αρχηγού τη οργάνωση Μέτωπο Αλ Νούστρα, Αμπού Μοχάμεντ Αλ στην οποία συζήτησαν την επιτάχυνση τη διαδικασία μεταφορά μαχητών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ο σύμβουλο του κεντρου συμφιλιωσης Συμφιλίωσης Συρία-Ρωσία, καθηγητή Φαντί Ισμαήλ, εξήγησε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κοντά στο πέρασμα Deir Balut, που χωρίζει την ύπεθρο του Χαλεπίου και τη Ιντλίπ και συμμετείχαν αξιωματικοί τη τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, κατά την οποία ο Αλτζουλάνη ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταφορά, ιδιαίτερα όσον αφορά του μαχητέ του Εθνικού Στρατού που βρίσκονται στι περιοχέ του Βορείου Χαλεπίου και έχουν σοβαρέ διαφορέ με το μέτωπο Αλνούστρα. Είπε επίση ότι ο στόχο του αιτήματο του Αλτζουλάνη να επιταχύνει τη μεταφορά του Εθνικού Στρατού στην Ουκρανία συνοψίζεται στις προσπάθειες της Αλνούστρα και της Τουρκίας να απαλλαγούν από τους ανεπιθύμητους μαχητές στο Βόρειο Χαλέπι και να αποδυναμώσει την επιρροή και τη δύναμη του Εθνικού Στρατού και έτσι να διευκολύνει την Αλνούστρα να ελέγξει τις περιοχές της Βόρειας Υπέθρου του Χαλεπίου και να τις προσαρτήσει στις περιοχές επιρροής τους στο Ιντλίβ. Πριν από λίγε ημέρε, οι τουρκικέ δυνάμει άρχισαν να στρατολογούν του μαχητέ των φατριών που υποστηριζόταν για να του στείλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία ενάντια στι ρωσικέ δυνάμει όταν οι τουρκικέ αρχέ έδωσαν εντολή στου ηγέτε των φατριών να ετοιμάσουν λίστε με τα ονόματα των μαχητών που θα μεταφερθούν στην πρώτη παρτίδα και θα ανοίξουν την εγγραφή για όσου επιθυμούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Παρόμοια με τη σύγκρουση στη Λιβύη και τον πόλεμο μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, οι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε παρήχαν οικονομικού πειρασμού. Για να προσελκύσουν του μαχητέ, υποσχόμενοι μηνιαίε αποδοχέ έω και 6.000 δολάρια. Έτσι, τα γραφεία τα οποία άνοιξαν πολλέ φατριέ άρχισαν να δέχονται του μαχητέ τη στιγμή που η Άγκυρα δεν έχει ακόμα ενημερώσει του ηγέτε των φατριών για την ώρα έναρξη τη μεταφορά παρτίδων μαχητών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξέλιξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.